Μίμησαν τα 79 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, αγωνιζόμενοι για δικαιοσύνη και αποζημίωση. Αρχές, φορείς και πλήθος κόσμου στέκονται με ευλάβεια απέναντι στα 461 θύματα της ναζιστικής Συριωδίας. Στους ήρωες που αντιστάθηκαν στη μαρτυρική επαρχία της Βιάννου, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα εναντίον του φασισμού. Η μέρα μνήμης για την ιστορική αλήθεια και για την ιστορική δικαιοσύνη. Οι νεκροί της επαρχίας Βιάννου και του δικού διαμερίσματος επαρχίας Ιεράπετρας φτάνουν στους 461, καθιστώντας τη σφαγή του μικρού αλλά ηρωικού τόπου μας μια αληθινή ανθρωπιστική καταστροφή. Τη δεύτερη σε πλήθος εκτελεστέντων πανελλαδικά, μετά τα Καλάβρητα. Ανήμερα της ανυψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτέμβρη του 1943, ο τακτικός γερμανικός στρατός εισέβαλε στα χωριά της επαρχίας Βιάννου και διέπραξε ένα από τα ειδικθέστερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να πονείς και να το λες, αυτός δεν είναι πόνος. Μα να πονείς να μην το λες και να το ξέρεις μόνο. Οι 461 εκτελεστέντες, ο πόνος και το πένθος, ο Γολγοθάς των επιζώντων, η αυταπάρνηση του λαού, καθιστούν τη θυσία της Βιάννου, σύμβολο της διαχρονικής πάλης του ανθρώπου για ειρήνη, δικαιοσύνη και δημοκρατία. Τη τελετή στο παδημοτικό μνημείο των θυμάτων στην περιοχή Σελία Μυρών προηγήθηκε επιμνημόσυνη δέηση από το Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Καστελιού και Βιάννου, ενώ ακολούθησε ομιλία για το ιστορικό του ολοκαυτώματος και κατάθεση στεφάνων.